Εδώ λοιπόν μαζί σας με το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής και έχω τη χαρά να έχω μαζί μου στο στούντιο το Λευτέρη Κρητικό και τη Ζέτα Ξαφάκη. Καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς ήρθατε δεύτερη φορά τώρα στο απογευματινό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε για όλη τη δουλειά που κάνετε. Θα ακούσουμε και στη συνέχεια τα τραγούδια που έχετε, τη μουσική επένδυση που έχετε κάνει σε βήματα του Καζαντζάκη. Αλλά να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή και να μιλήσουμε για αυτό το πολύ ωραίο τριήμερο που ζήσαμε όλοι στην Στούπα την Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή που μας πέρασε. Αυτό το πολύ όμορφο και... Περάσαμε ωραία νομίζω. Ήταν τρομερό, ήταν όλος ο κόσμος χυμένος έξω. Χόρευαν, συμμετείχαν μαζί μας. Ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία αυτό το πράγμα. Δεν το περιμέναμε δηλαδή ότι θα υπάρχει τόσο συμμετοχή και τόση απήχηση. Και εσείς ήταν υπέροχοι. Θα τα πούμε όμως, θα τα λέμε σιγά σιγά. Λοιπόν, 100 χρόνια μετά, Καζαντζάκης και Ζουρμπάς στη Στούπα, 1917-2017, 22-23-24 Σεπτεμβρίου, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, το 2017, στην παραλία της Καλόγρας και γενικότερα της Στούπας. Έγιναν πολύ ωραία πράγματα, εκδηλώσεις πολλές και τις τρεις ημέρες και φυσικά ήταν και το πιο ωραίο το διασκεδαστικό κομμάτι, ο χορός του δρόμου με τη συμμετοχή και τη ΕΡΤ Καλαμάτας. Το χορό νομίζω ότι ήταν ανατριχιαστικό. Σε διάφορα σημεία της πόλης, όπου και αν βρισκόσουν, όταν άκουγες να πες το σιρτάκι, σηκωνόσουν και έκανες, προσπαθούσες να χορέψεις. Το οποίο ήταν βέβαια ζωντανά, να πούμε ακριβώς πώς έγινε η όλη διαδικασία, ότι ήταν μέσω της ΕΡΤ και της ζωντανής εκπομπής της Μαρία Τωμαρά. Ακούστηκε σε όλη την περιοχή η εκπομπή της Μαρίας Τωμαρά, όπου παίχτηκε και το σιρτάκι και όλος ο κόσμος συντονίστηκε και χόρευε. Στις παραλίες, στην άμμο, στα μαγαζιά, στο βουνό, πάνω στην αφού. Και όλα αυτά βέβαια βιντεοσκοπήθηκαν κιόλας και με ντρόουν και με αποδιά και από φωτογραφικές ομάδες που υπήρχε εκεί στην περιοχή. Και αναμένουμε να τα δούμε βέβαια και στο βίντεο να ξαναθυμηθούμε τις στιγμές. Ο κόσμος διασκέδασε πάρα πολύ και το πιο ωραίο ήταν ιδιαίτερα στον δρόμο της Στούπας που όλοι σηκώθηκαν από τα μαγαζιά που έτρωγαν, έπιναν καφέ, οι ξένοι. Ήθελα να πω το εξής, ότι όλο αυτό το γεγονός που συνέβη και που διοργανώθηκε από το Σύλλογο Ναρτούρα και το Arts Club Στούπα, για μένα ήταν κάτι εξαιρετικό, διότι μπορέσαμε και βάλαμε τον Καζαντζάκη, έναν σπουδαίο Έλληνα συγγραφέα, να μην υπάρξει μόνο στα βιβλία του σχολείου ή κάπου ξεχασμένο στο παρελθόν, αλλά να γίνει κάτι που είναι σημερινό, κάτι που είναι φρέσκο και που απευθύνεται σε όλους, βέβαια πάντα με τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, γιατί ασχοληθήκαμε με την φιλία που είχε ο Καζαντζάκης με τον Ζορμπά, οπότε προβλήθηκε η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, αλλά όλο αυτό έφυγε από μια σκιά που υπάρχει και γνωρίζουμε ξανά τους πολύτιμους αυτούς συγγραφείς στο 2017. Πολύ σωστά και θέλω να σου πω, Λευτέρη, και σε σένα Ζέτα, ότι είναι και ένα κομμάτι της ζωής του που δεν το ξέρει πολλοί κόσμος. Επειδή τον έχουμε συνδυάσει και με την Κρήτη, λογικό αυτό το μέρος, εντάξει, όμως και άνθρωποι που μένουν στην περιοχή και περισσότερο και εκτός, στη Μεσσηνή, στην Καλαμάτα, στη Λακωνία, ξένοι βέβαια, δεν γνωρίζουν ότι ο Καζαντζάκης ήταν εκεί αυτή τη χρονική περίοδο. Συνάντησε το Ζουρμπά, τα μικρά περιστατικά της καθημερινότητά τους, τις δουλειές που έκαναν. Μάθαμε φοβερά πράγματα. Δηλαδή υπάρχουν σημεία που δεν τα ήξερα ούτε εγώ ούτε και όλα αυτά τα φοβερά πράγματα που μάθαμε όλοι μας με αυτό το τρίμερο θα ανέβουν κιόλας και στις ιστοσελίδες μας. Οπότε θα ταξιδέψει τον κόσμο. Θα ταξιδέψει και θα τα ξαναδούμε πάλι. Και πέρα από το πολύ ωραίο σιρτάκι που ήταν μια πολύ ωραία ζωντανή διασκεδαστική στιγμή για όλους μας, έγιναν και τις τρεις μέρες πολλές άλλες εκδηλώσεις, εκθέσεις, ομιλίες, βόλτες στην περιοχή που ήταν το ρηχείο, οι δουλειές που έκανε ο Ζουρμπάς με το Καζαντζάκι. Ακριβώς, έγιναν όλα αυτά τα πράγματα και βέβαια καλλιτέχνες, ζωγράφοι, εκλήπτες και άλλοι προσέγγισαν με θέμα τον Καζαντζάκι και τον Ζουρμπά. Δημιούργησαν έργα που είχαν θέμα αυτό και προβλέθηκαν σε όλους τους χώρους αυτούς. Και το πιο σπουδαίο για μένα επίσης είναι ότι όλα αυτά τα έργα που είχαν να κάνουν με τον Καζαντζάκη και τον Ζορμπά δεν πήγαν σε ένα μουσείο, σε ένα χώρο τέχνης για να παρουσιαστούν. Παρουσιάστηκαν σε μέρη απλά, μέρη που ο κόσμος μπορεί να πηχεί να φάει, να πιει. Και έφυγε λίγο από αυτό το ελιτίστικο λίγο, το ότι πρέπει να πάμε κάπου για να προσεγγίσουμε ένα καλλιτέχνη. Να είναι ιδιαίτερος ο χώρος. Να είναι ιδιαίτερος ο χώρος και συγκεκριμένος, έγινε κάτι που είναι
το πιάναμε δηλαδή, το βλέπαμε, ήταν χειροπιαστό δηλαδή. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία, ακριβώς όπως τα λες, δίπλα στην άμμο, δίπλα στο χώρο που έγραψε το Ζορμπά. Είναι ένα σημείο βέβαια εκεί τρελής έμπνευσης, το ότι γνωρίζετε την Καλόγρια, ένα υπέροχο μέρος. Είναι και το σπίτι εργατή του Καζαντζάκη. Ήταν το σημείο που υπήρχε ένα χώρος που έμενε ένα σπιτάκι. Εμείς το μάθαμε πρόσφατα, δεν το ξέραμε και έχουμε επισκεφθεί την Καλόγρια πολλές φορές. Πολύ ωραία. Και βέβαια και εσείς πώς έγινε, πώς βρεθήκατε και εσείς, έχετε και εσείς ιστορία, δηλαδή το δικό σας story σε αυτό το... Εμείς η δικιά μας ιστορία. Κάναμε μια έρευνα για τον Καζαντζάκη. Εμείς, με συγχωρείς που σε διακόπτω, ως μουσική θέλαμε να προσεγγίσουμε τον Καζαντζάκη μουσικά. Και θεατρικά, νομίζω, σε ένα βαθμό. Ναι, βέβαια. Και θεατρικά, γιατί μελοποιήσαμε και προσεγγίσαμε και με θεατρική πνοή τις Τερτσίνες. Να πούμε ότι οι Τερτσίνες είναι 21. Εμείς, είναι η ποιητική συλλογή του Καζαντζάκη. Είναι η μοναδική ποιητική συλλογή του Καζαντζάκη. Και δεν είναι ακρίβεια, και πολύ γνωστή. Για την ακρίβεια δεν είναι η μοναδική ποιητική συλλογή. Υπάρχει και η Οδύσσια, που είναι και αυτή σε έμετρο λόγο, αλλά οι Τερτσίνες είναι ίσως καθαρά το πιο ποιητικό του έργο. Και πάνω σε αυτό θέλαμε να προσεγγίσουμε μουσικά το έργο. Νομίζω ότι ελάχιστοι το έχουν προσεγγίσει όλα αυτά τα χρόνια. Συνήθως οι περισσότεροι συνθέτες, όπως ο Μάνος Χατζηδάκης ή ο Νίκος Μαμαγκάκης, προσεγγίσανε τμήματα από την Οδύσσια, πήραν μέρη από την Οδύσσια και μελοποίησανε. Εμείς πήραμε τις Τερτσίνες και τις προσεγγίσαμε μουσικά και θεατρικά μαζί με τη Ζέτα. Ναι, και να πούμε ότι κάθε μια Τερτσίνα την αφιερώνει σε κάποιο πρόσωπο. Κάποιος τον έχει εμπνεύσει, κάτι θέλει να πει μέσα από τις Τερτσίνες. Μιλάει για συγκεκριμένα πρόσωπα και τις αφιερώνει. Ένα όρος τιμής, αν θέλετε, στα πράγματα που αγαπούσε και αυτός. Ναι. Όπως και εμείς αγαπάμε τον Καζαντζάκη. Φυσικά. Εμείς τώρα μουσικά προσεγγίσαμε το έργο αυτό απλά. Δεν θέλαμε να βάλουμε μουσικές από πάνω και μελωδικές γραμμές όπου να πνίξουν ο το λόγος εργό. Είναι ήδη πάρα πολύ. Είναι βαρύς, έχει θλιβερό νόημα, μας μεταφέρει σκέψεις, συναισθήματα και εντάξει δεν θα μπορούσαμε να βάλουμε και μια μουσική από πάνω να... Επιβλητική, να γίνει πάρα πολύ, να γίνει υπερβολικό. Γιατί πολύ είναι έντονος ο λόγος. Ωραία. Να ακούσουμε ένα τραγούδι, όχι από τα δικά σας, τα έχουμε φυλάξει λίγο αργότερα, από τις προσπάθειες που έχουν γίνει κατά καιρούς, να μπει ο λόγος του Καζαντζάκη με μουσική. Έχουν γίνει, όπως είπαμε, και σε λίγο συνεχίζουμε την κουβέντα μας. Τέλεια. Ήταν νησί, ήταν θεριό που κοίτουνταν στη θάλασσα. Δεν ήταν νησί, ήταν θεριό που κοίτουνταν στη θάλασσα. Ήταν η Γοργόνα η αδερφή του Μέγα Αλεξανδρού. Ήταν η Γοργόνα η αδερφή του Μέγα Αλεξανδρού. Που θρυνούσε και φουρτούνιαζε το πέλαγο. Που θρυνούσε και φουρτούνιαζε το πέλαγο. Δεν ήταν μισή, ήταν θεριό που κοίτουνταν στη θάλασσα. Δεν ήταν νησί, ήταν θεριό που κοίτουνταν στη θάλασσα. Ήταν η Γοργόνα η αδερφή του Μέγα Αλεξανδρού. Ήταν η Γοργόνα η αδερφή του Μέγα Αλεξανδρού. Που θρυνούσε και φουρτούνιαζε το πέλαγο. Που θρυνούσε και φουρτούνιαζε το πέλαγο. Άμα λευτερωθεί η Κρήτη, άμα λευτερωθεί η Κρήτη, άμα λευτερωθεί η Κρήτη, άμα λευτερωθεί η Κρήτη, θα λευτερωθεί και μένα η καρδιά μου, θα λευτερωθεί και μένα η καρδιά μου.
άμα λευτερωθεί η Κρήτη θα γελάσω. Άμα λευτερωθεί η Κρήτη θα γελάσω. Αμαλευθέρωθη η Κρήτη, αμαλευθέρωθη η Κρήτη, αμαλευθέρωθη η Κρήτη, αμαλευθέρωθη η Κρήτη. Θα λευθέρωθει και μένα η καρδιά μου, θα λευθέρωθει και μένα η καρδιά μου. Αμαλευθέρωθη η Κρήτη θα γελάσω, αμαλευθέρωθη η Κρήτη θα γελάσω. Εδώ λοιπόν μαζί με το Λευτέρη Κρητικό και τη Ζέτα Ξαφάκη, τα δύο καταπληκτικά παιδιά που απολαύσαμε στο τριήμερο εκδηλώσεων της Ναπτούρα και του Art Club Στούπα για τα 100 χρόνια Καζατζάκη, Ζουρμπάς, αυτή η φιλία που έχει περάσει πλέον στο μύθο και στην ιστορία. Θέλω δύο λόγια να μου πείτε για εσάς. Είστε μουσικοί, ερμηνευτές, η Ζέτα είναι ηθοποιός, δεν ξέρω τι άλλο κάνετε. Είμαστε αρκετά πράγματα. Είμαστε μουσικοί, είμαστε μουσικοί δάσκαλοι και η Ζέτα ασχολείται και με το θέατρο και την ηθοποιία γενικότερα. Στα πει και η ίδια βέβαια αν κάτι... Ναι, ναι. Συγκεκριμένα έχω τελειώσει musical και ναι, μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο χώρος του τραγουδιού και της υποκριτικής, γι' αυτό αποφάσισα να τα κάνω κάπως, να τα κάνω παρέα αυτά, να τα κάνω μαζί. Είμαστε και οι δύο παιδιά του Εθνικού Οδείου. Ο Λευτέρης διδάσκει και στο Εθνικό Οδείο, αν επιτρέπετε βέβαια να το αναφέρω. Γενικά είμαστε παιδιά του Εθνικού Οδείου, σπουδάζουμε ακόμα μουσική, παρόλο ότι... Ποτέ δεν τελειώνουμε, προσπαθούμε να εξελισσόμαστε καλλιτεχνικά, να παίρνουμε γνώσεις από όπου μπορούμε. Και αυτό μας κάνει και... Και έχετε δρόμο μπροστά και μέλλον, έτσι. Ναι, ακριβώς. Να πάμε πάλι τώρα στις τεζίνες του Καζατζάκη. Πώς προέκυψε αυτό, ήταν λόγω της εκδήλωσης, ήταν κάτι που δουλεύατε πριν από αυτό? Όχι, η μελοποίηση στον Καζατζάκη έγινε λόγω του φεστιβάλ. Δηλαδή, νομίζω ότι ωραία έτυχε αυτό, ήταν μια ωραία συνάντηση. Για μένα ήταν εξαιρετική κίνηση, διότι είχα αφήσει κάπου, θα το πω αυτό, διότι η παιδεία στη χώρα μας είναι λίγο, έχει κάποια ζητήματα. Και εγώ ως παιδί άφησα τον Καζατζάκη και άλλους στο σχολείο. Με τρομάξαν τότε, οπότε δεν τους προσέγγισα ποτέ ως ενήλικας. Σε βρήκαν κάποιους. Αυτοί όμως, όπως είδες στη ζωή σου. Κάποιους. Οπότε προσέγγισα τον Καζατζάκη, άρχισα να διαβάζω πάλι τα έργα του και μαζί με τη Ζέτα ανακαλύψαμε τις τερτσίνες. Οπότε, διαβάζοντας τις τερτσίνες, ανακαλύψαμε το ότι υπάρχει μια έντονη μουσικότητα, την οποία κάπως μπορούμε να την προβάλλουμε, κάτι να γράψουμε. Να μην πνίξουμε, όπως προείπα, και αυτά που έχει γράψει ο Νίκος Καζατζάκης και να το κάνουμε να είναι όχι μια δύσκολη μουσική, να είναι κάτι που θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε έντεχνη μουσική, δεν είναι κλασική μουσική. Να περάσει στο αυτί του κόσμου όμορφα, γλυκά και να μπορέσει να ακούσει αυτά που έχει να πει ο Νίκος Καζατζάκης με τη βοήθεια της δική μας. Και γιατί όχι να τραγουδήσει και εκείνος. Δηλαδή, άμα ακουστούν τα κομμάτια, είναι εύκολα στο να ταυτιστούν και οι υπόλοιποι με εμάς. Ακριβώς. Προσπαθήσαμε με μελωδικές γραμμές να είναι εύκολες για να τραγουδηθούν από τον οποιοδήποτε. Να περάσει άμεσα στον κόσμο, δηλαδή. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει άλλη προσπάθεια για να μπει μουσική σε αυτά τα ποίηματα του Καζατζάκη. Έχει κάποια δυσκολία, δηλαδή, το θέμα. Έχουμε εντοπίσει το ότι έχουν γίνει κάποιες λίγες προσπάθειες από ό,τι έχουμε ανακαλύψει μέσω του διαδικτύου. Mm-hmm. Δεν έχουμε εντοπίσει κάτι τόσο μεγάλο όπως στην Οδύσσια του Καζατζάκη, που πολλοί έχουν ασχοληθεί. Την προσέγγισαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Δεν προσεγγίστηκε όμως το σύνολο του έργου η Οδύσσια. Η Οδύσσια είναι τεράστιο, πολύ μεγάλο κείμενο. Έχουν πάρει αποσπάσματα.
και τα έχουμε υλοποιήσει. Στις τερτσίνες προσεγγίσαμε το κάθε, την κάθε τερτσίνα, όπως χαρακτηρίζεται, το κάθε πείμα ξεχωριστά. Βέβαια δεν έχουμε κάνει και τα 21 που έχει, έχουμε κάνει ένα μικρότερο τμήμα. Που εδώ σας παρουσιάζουμε βέβαια. Έχουμε πολύ κάνει μικρό. Πέντε. Τώρα εγώ τόσο προλάβαμε κιόλας, γιατί είχαμε λίγο χρονικό διάστημα. Αν μας αφήνατε κι άλλο, θα τις κάναμε όλες μάλλον. Δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά εντάξει. Είχε κάποια δυσκολία επιπλέον, πως αποφασίσατε να το κάνετε απλά, όπως είπαμε. Η δυσκολία στην ποίηση είναι το ότι κάθε φορά που διαβάζεις τον ποιητή και τον ξαναδιαβάζεις και τον ξαναδιαβάζεις, αρχίζει και σου μιλάει όλο ένα και περισσότερο. Καταλαβαίνεις καινούργια πράγματα, δηλαδή δεν μπορείς να το διαβάσεις μια φορά ένα ποίημα και να πεις «Α, εντάξει, κατάλαβα τι θέλει να πει». Από τη δέκατη φορά και μετά καταλάβαμε ότι εντάξει, αυτό είναι το νόημα, γι' αυτό το αφιερώνεις αυτόν, γι' αυτό, εντάξει, κάναμε και γενικότερα μια έρευνα, οπότε προσπαθήσαμε να πιάσουμε λίγο τον μπαλμό του. Αλλά είναι τρομερό αυτό με την πίεση. Δεν είναι σαν ένα κείμενο που το διαβάζεις και κατανοείς άμεσα. Θέλεις χρόνο. Ακριβώς. Και η μουσική γραμμή, απλά πράγματα, σε τόνους, όπως είπες πριν, να μην είναι του κλασικού πολύ, να πάει και λίγο προς το έντεχνο. Ναι. Να γίνει λίγο πιο προσιτό, πιο εύκολο σαν άκουσμα. Ναι, αυτό ήταν για μας η πρώτη σκέψη. Απλές μελωδικές γραμμές που να μπορεί ο καθένας να τις... Να τις σιγατραγουδήσει. Δηλαδή και μας άρεσε αυτό την ώρα που τραγουδάγαμε, επειδή το κάναμε δύο βραδιές. Τη δεύτερη βραδιά είχε απομείνει κάτι σαν μια έτσι μελωδία. Ένα στίχος, μια πρόταση. Ναι, την ακούγαμε στον κόσμο. Και εντάξει, αυτό μας άρεσε πάρα πολύ. Ωραία. Πάρα πολύ, ναι. Το μέλλον τώρα αυτής της δουλειάς που έχετε ξεκινήσει, έχετε κάποια σχέδια? Το μέλλον αυτής της δουλειάς δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει. Είμαστε στην Ελλάδα και όλα τα πράγματα είναι λίγο σχετικά. Για το συγκεκριμένο λέω, όχι το μέλλον γενικότερα. Εννοώ ότι δεν ξέρω πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Σίγουρα έχουμε σαν στόχο αυτό που δημιουργήσαμε, να μπορέσουμε να το ολοκληρώσουμε. Και με τη βοήθεια βέβαια και των ανθρώπων της οικογένειας Καζαντζάκη να μπορέσουμε να βρούμε το καταγράψουμε, να το καταγράψουμε, να το ηχογραφήσουμε και γιατί όχι να μην το κυκλοφορήσουμε, γιατί είναι πολύ σπουδαίο πράγμα στις μέρες μας είναι και ειδικά σε εποχή... Δεν ξέρω, χαρά που κάναμε αυτό το πράγμα. Σε εποχή κρίσης να μπορούμε να δημιουργούμε έναν πολιτισμό και μια... Και εξέλιξη σε αυτό το πράγμα. Να έχετε στην επιφάνεια ένας τόσο σημαντικός συγγραφέας του τόπου μας. Η ψυχή κατά έναν τρόπο και μέσα από τη μουσική είναι σαν είναι πιο εύκολη διαδρομή πιθανόν από το να πάρεις ένα βιβλίο και να διαβάσεις μόνο το ποίημα και μετά ψάχνεις και τα υπόλοιπα που πιθανόν δεν έχετε αφήσει απ' έξω. Έχεις κοντά του. Για μένα πάντως ο Καζαντζάκης είναι best seller. Ακόμα και σήμερα. Όλων των εποχών. Ναι. Και αυτά τα πιο έτσι μικρά κρυφά, αν θέλεις, να βγαίνουν, ναι, και αυτά, γιατί και αυτά έχουν φοβερό νόημα. Να πω κάτι ακόμα για τις τερτσίνες. Mm-hmm. Δεν είναι ένα έργο που γράφτηκε από τον Νίκο Καζαντζάκη μέσα σε κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Είναι ένα έργο που γράφτηκε σε μια μεγάλη περίοδο. Έγραφε κάτι, το άφηνε. Γράφτηκαν μεταξύ του 1932 και 1937 οι τερτσίνες. Και δημοσιεύτηκαν το 1960. Ναι. Αναδιαστήματα όμως κυκλοφορούσε κάποια από αυτά σε εφημερίδες ή σε κάποιο, σε κάποιο άλλο έργο του το έβαζε μαζί. Αργότερα, όπως η Πιζέτα, κυκλοφόρησε ενιαία. Πολύ ωραία. Να ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα. Μάλλον θα ακούσουμε κάτι από τα δικά σας, από αυτά που ηχογραφήσαμε εδώ στο στούντιο, που είναι πολύ ωραία. Mm-hmm. Τι έχουμε, τι ηχογραφήσαμε, για πείτε μας λίγο τι θα ακούσουμε στη συνέχεια. Έχουμε ηχογραφήσει εδώ τον Δον Κιχώτη και το Σέξπιρο. Και τον Σέξπιρο. Και το Παππού, Πατέρα και Γονό. Φαντάζομαι ότι από τους τίτλους καταλαβαίνουμε που τα αφιέρωνε, έτσι. Ναι. Για τον Σέξπιρ, ειδικά μέσα από άμα κάποιος διαβάσει ολόκληρο το κείμενο, θα καταλάβει πόσο πολύ... Θαυμάζει ναι, και εκτιμάει το έργο του και θεωρεί ότι ο Σέξπιρ μας άνοιξε τους ορίζοντες. Πολύ ωραία. Να ακούσουμε λοιπόν. Χυμάει η ψυχή να μπει μες στον ήρωα της.
Ζητάει τη γη, φωνάζει ελευθερία. Και σκόθη ορθός πονώντας τον αχό της. Ο φλογερός της Ανουδιάς φεουδαρχός. Ο μέγας ασκητής ο Δον Κιχώτης. Σώπα ψυχή, ό,τι άφησε άτελο Θεός στη μέση εγώ θα το τελέψω. Ο πολεμάρχος στις πετιμιάς το πιο αψηλό όρο θέσει. Το λαύρο εστάθη μάτι να διγλύσει. Βοήθα το Θεέ μου, η φλόγα μην ξεπέσει. Άσπλαχνη ερμηνιά σαν τη στερνή την κρίση. Χωρίς νερό, χωρίς πουλί και ελπίδα. Και ένα κουβάρι μαύρα φίδια η χτίση. Θεέ μου, ψακή τόση ποτέ δεν είδα. Τάπνοχα χίλια λάλησαν με τρόμο. Και τόσο ανέσπλαχνη έρημη πατρίδα. Μάτια του σφαλνάει και ανατριχιάζει. Μαυλιστικό παστό ζερβό του νόμου. Πουλί αρχινάει με ερωτικό μαράζι. Μα και λαϊδάει τη γλύκα του άλλου κόσμου. Αχ, πήρα του Θεού θαρώ το δρόμο. Δεν είναι αυτό πουλί. Δεν είναι αηδόν η καρδιά. Μη γελαστείς και γύρεις πίσω. Η λευτεριά η κυρά μας να ζυγώνει. Πού πας αφεντικό. Λυπήσου το έρμο κορμί. Κοντεύει πια το δίλη. Πίσω στο δροσάτο ασπά με αχούριστη γη. Με το χλωρό γλυκό τριφύλι. Εμπρός, χωρίς καμιάν ελπίδα, τάχα τα μάτια ότι ποθούν να δουν μια μέρα. Παλικαρίσια εσύ, κονταρομάχα. Τούτη τρανή περφάνια σου πατέρα, να παίρνεις ανεμόμυλος για κάστρα και να χτυπιέσαι με ίσιο στον αγέρα. Θα σε γελούν τα κρύα από πάνω σου άστρα και γιούχα θα προπούν οι ανθρώποι κάτω. Μα εσύ, με τη χαρά την ξελογιάστρα της άγριας λευτεριάς και του θανάτου θα χνογελάς γλυκά. Ολούθε, αφήνοντας θαλιές αιμάτου. Σαν ποιόνε το πιο δύσκολο στην πλάση. Αυτό ζητάει η καρδιά μας και δεν τρέμει. Να φέρουμε απ' τους πλάχνου μας τα δάση. Το δίκιο τη χαρά, την καλοσύνη. Τα άγρια πουλιά που έχουν εκεί φωλιάσει. Ποτέ τους δεν θα έρθουν μα το καμίνι. Της μέσα γης ποτέ του να μη σβήσει. Σύμπαινε εσύ τη φλόγα και θα γίνει φτώχεια, αδικιά και αδιάντροπο μέθυση. Χρυσάφι λαγαρό και Δον Κιχώτης. Χρυσάφι λαγαρό και Δον Κιχώτης. Έτσι θα πάρει ευγένεια η γης και η ζήση. Κι αθάνατος θα ανθίζει ο ανθός της νιώτης. Χρυσάφι λαγαρό και Δον Κιχώτη. Τι μόνο το άφταστο αγαπάει, κυνήγει όλους του ανθρώπου. Και Δον Κιχώτη. Ο αλάθευτος τοξότης. Εδώ λοιπόν μόλις ακούσαμε ένα κομμάτι που ηχογραφήσαμε εδώ στο στούντιο στην ΕΡΤ Καλαμάτας από το Λευτέρη Κρητικό και τη Ζέτα Ξαφάκη και την πολύ ωραία δουλειά που έχουν κάνει στις τεζίνες του Καζαντζάκη. Ήταν ο Δον Κιχώτης. Να πούμε ότι τον Δον Κιχώτη τον αφιερώνει στον Παναίτη Στράτη.
Έχει κάθε, το καθένα κομμάτι αφιέρωση, έχει μια αφιέρωση. Σε ποιον το έχει αφιερώσει, ας πούμε. Ναι. Να πούμε γενικά ότι σε όλα του τα έργα, όπως και σε αυτή την ποιητική συλλογή, κυριαρχεί ένα βαθύ αίτημα του Καζαντζάκη, όπως ξέρουμε όλοι, το αίτημα για την ελευθερία. Αυτή η υπέρβαση από κάθε είδους περιορισμό. Και πίσω από όλα του τα έργα υπάρχει η αντίθεση ανάμεσα στο καλό και το κακό, στην ύλη και το πνεύμα, στο φως, στο σκοτάδι, και χρησιμοποιεί πάντα αυτό τον διεισμό και φανερώνει την πάλη μεταξύ αυτών των αντίθετων στοιχείων. Και επιθυμεί να κατανικήσει την ύλη, το σκότος, να νικήσει τη σάρκα και να ανηφορήσει προς το πνεύμα και το φως. Το φως. Και για μένα βέβαια οι Τερτσίνες εκπροσωπούν απόλυτα τη σχέση αυτή του Καζαντζάκη με τον Ζορμπά. Δηλαδή αν διαβάσεις τις Τερτσίνες, τελικά αυτά που έδειξε στο Ζορμπά περιλαμβάνονται νομίζω στις Τερτσίνες. Αυτό το πνεύμα, έτσι. Αυτό το πνεύμα που... Ακριβώς. Λοιπόν, το δεύτερο που γραφήσαμε εδώ είπαμε ότι είναι αφιερωμένο στο Σέξπιρ. Ναι. Όχι, δεν είναι αφιερωμένο στο Σέξπιρ. Μιλάει για το Σέξπιρ. Είναι αφιερωμένο στον Νικόλαο Μπαρούνι. Αλλά μιλάει για τον Σέξπιρ, τον οποίο υπερθαυμάζει. Πολύ ωραία, θα ακούσουμε και αυτό. Αρχοντόπουλα
μαγνάδια νύχτα σογρής κι ορθά κουρέλια ονείρου. Φωνές, χαρές, βρισχές, λιγνή και χάδια. Του παντοδύναμου Θεού Σεξπίρου. Ένα ακόμα υπέροχο κομμάτι από τα παιδιά ακούσαμε, το Σεξπίρου. Σωστά. Πολύ σωστά. Και μακάρι να μπορούσαμε να τα ακούσουμε όλα εδώ. Θα περιμένουμε όμως με το καλό να γίνει η κυκλοφορία του άλμπουμ, έτσι, όταν θα τα μαζέψετε και θα τα οργανώσετε όλα. Θα τα καταφέρουμε. Θα καταφέρετε, γιατί όχι, θα σκεφτόμαστε θετικά. Λοιπόν, είχαμε τουλάχιστον εμείς την ευκαιρία να ακούσουμε αρκετά από αυτά στις εκδηλώσεις της Natura και του Art Club Stupa στο τρίμερο του για το Καζαντζάκι Ζορμπά 100 χρόνια. Και όλα αυτά βέβαια, οι εκδηλώσεις στο φεστιβάλ έχει να κάνει με το Σύλλογο Natura και την ομάδα Arts Club Stupa. Να πούμε ότι ο Λευτέρης είναι και αντιπρόεδρος του σωματείου, το έτσι Natura. Βέβαια όλα αυτά ξεκίνησαν από τη Βασιλική Τικατέρη, που είναι και για μας η αναφορά όλου αυτού του πράγματος, η αρχή. Η Βασιλική, μέσω της Βασιλικής και των ιδεών της και των σκεπτικών της, καταφέραμε και δημιουργήσαμε το σύλλογο αυτό. Και πέρασε νομίζω τον ενθουσιασμό της σε όλους τους ανθρώπους που θέλουν να συμβαίνουν πράγματα ωραία. Ακριβώς. Και μας δημιούργησε μια φοβερή διάθεση στο ότι προχωράμε μπροστά. Και κάνουμε ωραία πράγματα. Και συνεχίζουμε, ναι. Και έτυχε κιόλας φέτος η σχέση αυτή του Καζαντζάκη με τον Ζορμπά να συμπληρώνει 100 χρόνια. Οπότε... Τίποτα δεν είναι τυχαίο βέβαια. Το ένα βρήκε τ' άλλο. Ακριβώς. Και ακόμα βέβαια έχουμε πολλά πράγματα στο μέλλον που θα ακολουθήσουν. Εδώ θα είμαστε πάλι. Επίσης το τρίμηνο αυτό το φεστιβάλ που έγινε είχε πάρα πολλούς ξένους ανθρώπους, τουρίστες ή ανθρώπους που μένουν από το εξωτερικό στην περιοχή. Και αυτό ήταν για μένα πολύ σπουδαίο. Θα έχει ταξιδέψει εκδήλωση σε όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή. Νομίζω... Είναι φοβερό που και αυτοί οι άνθρωποι που δεν ξέρω αν γνωρίζουν καλά την ιστορία του Καζαντζάκη, ήταν εκεί όλοι οι παρόντες, στις προβολές των ταινιών, στο άκουσμα των τραγουδιών, σε εκθέσεις. Ήταν παρόντες παντού. Και πολλοί κόσμος στην αλήθεια. Ήταν και πολλοί κόσμος. Και τους ήταν ευχαριστημένοι και ήταν πρόθυμοι να ακούσουν, να μάθουν. Ήταν πάρα πολύ όμορφο. Και λεπτομέρειες πλέον ενός κομματιού της ζωής του Καζαντζάκη. Πολύ σημαντικού βέβαια. Και σχετικό, ναι, και με τον τόπο της περιοχής της Στούπα. Και βέβαια να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που συμμετείχαν, ναι, στην διοργάνωση, στην οργάνωση όλου αυτού του φεστιβάλ. Νομίζω ότι υπήρξε μια πολύ δυνατή ομάδα. Όλα νομίζω κλείσαν καταπληκτικά χωρίς κανένα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ζήτημα. Και πιστεύω ότι και σαν Έλληνες κουβαλάμε ένα κομμάτι του Καζαντζάκη, αλλά επειδή απόλυτα είναι και τεράστιος, όλοι οι άνθρωποι πάνω στο πλανήτη και στη γη μπορεί να έχουν ένα κομμάτι του. Από το λόγο, ένα κομμάτι του λόγου της ψυχής του. Φυσικά. Οπότε γιατί ρώτησα κάποιους Άγγλους, ξέρετε τον Καζαντζάκη? Of course. Οπότε να έχει φύγει πλέον και από εμάς, έχει πάει. Ναι, αφού είναι παγκοσμίως γνωστός ο Καζαντζάκης. Ο λόγος του. Και το έργο του. Ναι, είναι οικουμενικός συγγραφέας. Περιμένουμε λοιπόν τις καινούργιες εκδηλώσεις, τα καινούργια σχέδια της Natura. Τώρα απλά χαλαρώνετε και απολαμβάνετε. Τώρα νομίζω πρέπει να κάνουμε μία... Να μιλήσουμε όμως για τα δικά σας λίγο σχέδια. Πού μπορεί κάποιος να σας δει, κάντε κάτι τώρα. Τα δικά μας σχέδια, ναι, είμαστε στο στούντιο και ηχογραφούμε κάποια καινούργια τραγούδια. Το βασικότερο κομμάτι είναι το Ονειρεύτηκα που το είχαμε παρουσιάσει και εδώ σε εσάς. Σε πρωινή εκπομπή της Μαρίας, ναι. Ναι. Είναι από τα κομμάτια που θεωρούμε ότι μας ολοκληρώνουν σε αυτήν την περίοδο της ζωής μας. Γιατί με δίζετε βρισκόμαστε πάρα πολλά χρόνια μαζί ως φίλοι και αργότερα και ως μουσικοί συνεργάτες. Οπότε με το Ονειρεύτηκα νομίζω ότι θα παρουσιάσουμε για πρώτη φορά τη συνεργασία, τη μουσική, ας πούμε. Έχει κυκλοφορήσει το... Όχι, δεν έχει κυκλοφορήσει. Είμαστε στο στούντιο, ηχογραφούμε και φαντάζομαι μέσα στο... Μαζί άλλα δύο κομμάτια. Άλλα δύο τραγούδια θα είναι τα πρώτα της... αυτής της συνεργασίας. Πολύ ωραία. Τώρα στην Αθήνα θα βρισκόμαστε σε διάφορους χώρους. Ήδη βρισκόμασταν 2 χρόνια σε ένα σταθερό χώρο μαζί με άλλους φίλους μουσικούς που συνεργαστήκαμε. Φέτος αλλάζουμε τα πλάνα μας. Θα δούμε ακριβώς
Που θα βρισκόμαστε, βέβαια, όλα αυτά θα τα ανακοινώσουμε. Είμαστε τώρα στις συζητήσεις, μιλάμε με διάφορους χώρους. Δεν ξέρω αν θα έχουμε σταθερό τόπο. Το σίγουρο είναι ότι θα είμαστε σε διάφορα μαγαζιά, σε διάφορες σκηνές και θα ενημερώνουμε από... Υπάρχει κάποια σελίδα, κάποιο site που έχετε... Όχι. Μπορεί κάποιος να... Εμείς προσωπικά, όχι, μόνο στο Facebook που όλοι εκεί επικοινωνούμε και λέμε τις... Ωραία. Λοιπόν, Λευτέρης Κρητικός και Ζέτα Ξαφάκη. Εκεί κάποιος μπορεί να δει. Φαντάζομαι θα κάνετε κάποια ανακοίνωση που παίρνετε και τα λοιπά. Πολύ ωραία. Εύχομαι τα καλύτερα για την προσωπική σας δουλειά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εσείς ότι... Να ακούσουμε κάτι, παίζουμε όταν θα γίνει. Και φυσικά για το θέμα, το θέμα του Καζαντζάκη. Ναι, για το Καζαντζάκη που τα κάνει, να πάνε όλα καλά και να τα ακούσουμε και αυτό. Εμείς σας ευχαριστούμε για όλα εδώ. Θα κλείσουμε με ένα μικρό κομματάκι. Ναι, με ένα πολύ μικρό κομματάκι από την Τερτσίνα που λέγεται Παππούς, Πατέρας και Γονός. Είναι ένα τρίστιχο στο τέλος του ποίηματος και νομίζω ότι εκφράζει πολλά πράγματα και εκπροσωπεί πολλά πράγματα για τον Καζαντζάκη αλλά και για πολλούς από εμάς. Ζέτα, θέλεις να προσθέσεις κάτι τελευταίο? Συμφωνώ απόλυτα με τον συνεργάτη μου. Είναι ένα μεγάλο ποίημα Παππούς, Πατέρας, Εγγονός. Πολύ όμορφο. Γράφει, εντάξει, ο Καζαντζάκης γράφει μέσα. Δεν θα μπορούσε να μην είναι εξαίρετο ποίημα. Απλά εμείς επιλέξαμε απόσπασμα από το συγκεκριμένο. Που μιλάει, για να το παρουσιάσουμε. Που μιλάει για τα όνειρα. Και νομίζω ότι προσωπεύει σκέψεις, συναισθήματα και αυτό που θέλει να μας μεταφέρει ο Καζαντζάκης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας βάλετε σε αυτή τη διαδικασία, να τα ακούσουμε και μέσα ενώδια μουσικής και με την ευκαιρία να τα ψάξουμε και λίγο περισσότερο, έτσι. Μας έχετε βάλει σε πολύ ωραίο μονοπάτι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, όλα τα καλά σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστούμε επίσης. Όνειρο κόσμος γαλανό και πράω και το όνειρο στον ουρανό αμολύθη και το κρατώ σαν χαρταϊτό και πάω.